Στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης το μεσημέρι της Παρασκευής και παραχώρησε κοινή συνέντευξη τύπου με τους βουλευτές Καβάλας, Δημήτρη Εμμανουηλίδη και Γιώργο Παπαφιλίππου. Ο κ. Νεφελούδης μίλησε για το θέμα της λιπασματοβιομηχανίας και τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτραπεί σε επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς κανόνες ασφαλείας και επικινδυνότητας. Ειδικότερα όταν πρόκειται για μια βιομηχανία που χρήζει τήρησης αυστηρών κανόνων ασφαλείας και υγείας. Το θέμα των λιπασμάτων είναι θέμα αρχής για την κυβέρνηση και όχι θέμα προσωπικών διαφορών με τον εκάστοτε επιχειρηματία, δήλωσε. Ενώ αναφέρθηκε και στη χθεσινή της συνάντηση στην Ξάνθη με τους εργαζομένους του εργοστασίου, οι οποίοι τον προσκάλεσαν στο εργοστάσιο με τον ίδιο να απαντά ότι εγώ θα έρθω στο εργοστάσιο μόνο με τους 180 απολυμμένους. Ό,τι και να έχει συμβεί, ό,τι προβλήματα και να έχει μια επιχείρηση, δεν επιτρέπεται για λόγους ανθρωπιάς, για λόγους στοιχειωδών εργασιακών σχέσεων να επιλέγεται η λογική της απόλυτης αυθαιρεσίας να απολύεις ανθρώπους που έχουν οικογένειες με τέτοιο τρόπο για να αποφύγεις τον κανόνα των ομαδικών απολύσεων που τον περιφρουρήσαμε και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης. Αυτά στην εποχή τη δική μας δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν έτσι. Ένα. Δεύτερο, πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν κανόνες στην Ελλάδα πια. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την τύχη της πόλης της Καβάλας και της Νέας Καρβάλης ακριβώς επειδή αυτή η επιχείρηση δεν έχει αξιόπιστες μελέτες ασφαλείας και επικινδυνότητας. Το δίλημά μας δεν είναι αν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο με οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Όχι, θα λειτουργήσει με κανόνες και θέλουμε να λειτουργήσει το εργοστάσιο με κανόνες. Εγώ αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά που η δημόσια διοίκηση δια της αποκεντρωμένης, αν θέλετε, τήρησε την ανάγκη της αξιοπρέπειας της δημόσιας διοίκησης απέναντι σε φαινόμενα αυτά. Και είναι αλήθεια, έχει γραφτεί παντού, ότι έχουμε κάνει αναφορά για την αντιπεριφέρεια εδώ πέρα και τους δημόσιους λειτουργούς. Γίνεται λοιπόν με ξένα λεφτά να κάνει κανείς επενδυτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για τα λεφτά αυτά και του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ και της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ δεν είναι λεφτά δικά μου ή δικά σας, είναι του ελληνικού λαού. Όσον αφορά ένα πιθανό διάδοχο επενδυτικό σχήμα, ο κ. Νεφελούδης, με μια χαρακτηριστική κίνηση, τόνισε πως υποψήφια επενδυτικά σχήματα υπάρχουν πολλά. Ας παραιτηθεί και υπάρχουν τόσα διάδοχα σχήματα. Τροπολογία που κατέθεσαν και οι τρεις βουλευτές Καβάλας για να έχει τη μεταχείριση αυτή ως προσφυλλητικό φόρο κατανάλωσης, είχαμε επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας. Θέσαμε και κάποιους όρους. Όμως, μετά την ψήφιση της τροπολογίας, είδαμε μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά έξω και πέρα από τα συμφωνηθέντα. 50 χρόνων μια διαδοχική διοίκηση που είχε τις αδυναμίες της, αλλά ωστόσο το σκάφος έπεσε έξω. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας επισκέφθηκε το Εργατικό Κέντρο Καβάλας, όπου εκεί ενημέρωσε τους απολυμμένους της βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων για το μέλλον τους. Είναι πραγματικά χαρά για εμάς που βρίσκεστε για δεύτερη φορά μέσα σε αυτόν τον χρόνο εδώ, δυστυχώς έξω από το εργοστάσιο. Ευχόμαστε η τρίτη συνάντησή μας να γίνει εκεί. Η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να επιστρέψετε πίσω στη δουλειά σας, να ανακληθούν οι μηνύσεις και δεύτερη προϋπόθεση είναι να αποκατασταθεί όλο το πλαίσιο παραβατικότητας ό,τι αφορά τα θέματα υγείας και ασφάλειας.